κόσμου να ανέβω. Σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Πρόσφατα είδα και σε ένα εξώφυλλο, τώρα το καλοκαίρι, που έλεγε το εξώφυλλο, ήσουν μια κυρία και έλεγε «Δεν παντρεύομαι». Με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μια κυρία τώρα είναι λίγο περίεργο. Εγώ δεν θέλω να πω όνομα. Εσύ άμα θέλεις πες. Εντάξει, μια κυρία υπάρχει, με τη συγκεκριμένη κυρία που έκανε σπάνιο. Και έλεγε «Δεν πάω για γάμο». Τώρα είμαι σίγουρος ότι... Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά είναι προϊόντα φαντασίας και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το τι γίνεται ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν το ξέρει ποτέ κανένας. Ήδη καμιά φορά δεν το ξέρουν. Ομολογουμένως, εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω ζήσει για τα καλά την όλη αυτή ιστορία, με έχουν χωρίσει και μου τα έχουν φτιάξει εν αγνία μου πάμε πολλές φορές. Όλο αυτό το πράγμα σε στεναχωρεί. Δηλαδή, όταν βλέπεις κρεμασμένο τον εαυτό σου στα περίπτερα, με ένα τίτλο από κάτω που στην πραγματικότητα μπορεί ακόμη και να σε συκοφαντεί, να σε ενοχλεί, να σε προσβάλλει. Με ενοχλεί γιατί δεν έχει πραγματική υπόσταση, δεν υπάρχει αλήθεια. Τις περισσότερες φορές είναι εντελώς άτοπο και μακριά από μένα. Δηλαδή πετυχαίνω τον εαυτό μου σε καταστάσεις και σε περιπέτειες πρωτόγνωρες. Υπάρχει ερώτηση που δεν θα ήθελες ποτέ να σου κάνουν? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σου πούνε κάποια στιγμή κάτι που να πεις ότι δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό? Έχει γίνει ποτέ? Έχει γίνει δημοσιογράφος ερώτηση? Συγκεκριμένη ερώτηση όχι, αλλά όταν το πράγμα περιστρέφεται γύρω από τα προσωπικά μου, αυτό κάποια στιγμή με τσαντίζει και με ενοχλεί γιατί τα προσωπικά είναι προσωπικά. Αλλιώς δεν θα λέγονταν και έτσι. Πιστεύεις ότι υπάρχει ηλικία γάμου? Δηλαδή δεν υπάρχει. Για τον άντρα νομίζω ότι από τα 35 και πάνω. Από τα 35 και πάνω. Και αν είχε ένα καλό κορίτσι από τα 35 και κάτω. Ναι, οριμάζεις μαζί του, εξελίσσεσαι και βλέπεις αν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο βέβαια σε όλη αυτή την εποχή, ακόμα κι αν βίωνες μια κατάσταση πολύ θετική στη ζωή σου? Τώρα όχι, γιατί νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος. Πιστεύεις ότι ο γάμος συνδυάζεται με την οικογένεια, ότι θέλω να κάνω και παιδιά? Σαφώς. Σαφώς. Μέσα στα δύσκολα, εσύ να μου γελάς. Μέσα στα δύσκολα, εσύ να με κρατάς. Με τον πόνο, εσύ να μ' αγαπάς. Ο παράδεισος δεν φτιάχτηκε για μας. Θα θυμηθώ την είδηση «Κεραυνός εν ενεθρία» που ο Μιχάλης Γατζηγιάννης θα βρεθεί μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Γιατί μόνο «Κεραυνός εν ενεθρία»? Γιατί ήταν μια φάση, σαν να είχατε μια κόντρα με τον Μιχάλη. Δηλαδή, μια κόντρα που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ σας. Δεν είχαμε κόντρα με τον Μιχάλη. Ιδιώσεις ποτέ. Ήταν οι φαν. Νομίζω οι φαν τα δημιουργούσαν. Με τον Μιχάλη γελάσαμε. Παίξαμε PlayStation, αυτά, περάσαμε παιδικά καλά. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρδιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρδιά. Θέλει δύναμη το να αντιδράσεις. Θέλει πολύ δύναμη όμως να μην αντιδράσεις. Έχεις σκεφτεί να αντιδράσεις πολλές φορές πολύ δυναμικά? Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος συγκεκριμένος, α πούμε, που... Για ποιον λες. Υπάρχει συγκεκριμένος, το έχετε λύσει? Εντάξει, τότε με τον Πανούση μου, που είχε βγει να πούμε και έλεγε διάφορες μερικές. Τι έγινε αυτή η ιστορία, ξαναμίλησες? Τίποτα, δεν μίλησα ποτέ μαζί. Ποτέ. Σκέφτηκα πολλές φορές να αντιδράσω πολύ τέτοιο. Θεωρείται από πάρα πολύ κόσμο ένας τύπος που σατιρίζει. Ναι. Πάρα πολύ και ίσως πολλές φορές μπορεί να παρέξει την υπερβολή. Πολύ, πολύ. Εντάξει, ο Τζίμις απλά. Το θεωρώ ότι. Μα δεν γουστάρω κιόλας, θα σου πω κάτι. Δηλαδή να πω στη διαδικασία να πω τι. Σωστά. Τα αυτονόητα. Λόγια είναι. Αγαπιόμαστε με την Μαρινέλα ολοκληρωτικά. Αγαπάω τον άνθρωπο. Αγαπάω τα μάτια αυτά που βλέπω. Mm-hmm. Με τις κακές μας στιγμές και με τις καλές μας στιγμές. Δηλαδή και υπήρξαν και κακές στιγμές με την Μαρινέλα. Κακές στιγμές. Δεν μπορείς να έχεις κακές στιγμές. Αλλά εντάξει, ξέρεις. Έντασες. Παραπονιέ. Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε προστριβέσει κάποια στιγμή σαν μια φυσιολογική σχέση επαγγελματική. Ερωτική εντός εισαγωγικών που υπάρχει. Είναι άλλος ο τραγουδιστής και άλλος ο άνθρωπος. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένει ο κόσμος στον άνθρωπο. Μιλάω γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή, εμάς τους τραγουδιστές πρέπει να μας βλέπει ως οχήματα
της έκφρασης της ψυχής τους. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο αν ο Αντώνης ή ο Γιάννης ή ο Κώστας ή ο Γρηγόρης είναι καλό παιδί. Αυτό θα το κρίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συναναστροφόμαστε και ο κύκλος που μας συναναστροφόμαστε. Τι νόημα έχει η ζωή αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Τι νόημα έχει η καρδιά, ποιο λόγο έχει φλέ. Ο γάμος νομίζω ότι δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι στη ζωή σου. Άλλαξε κάτι γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει ο γάμος. Αυτό που λένε. Γνωριμία, εντάξει, άλλαξε πιο πολλά από ότι ο γάμος. Ναι. Μάλλον πρέπει να ρωτήσω τον Γιώργο αυτό, γιατί οι άντρες έχουν το πρόβλημα. Λέμε ότι το γάμο η γυναίκα αλλάζει. Όταν θα μπορούσα να φωνάξω δυνατά και ακούσω τη φωνή του, θα το κάνω όμως. Η γυναίκα αλλάζει, άμα δεν είναι τραγουδίστρια. Γιώργο, άλλαξε κάτι μετά το γάμο. Γιώργο. Όχι. Τώρα τι σε φοβίζει. Όταν πλέον έχει πατήσει κάποιος τα πόδια του. Με φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να μην μπορέσω να διατηρηθώ εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Βεβαίως υπάρχει. Δυστυχώς σε αυτό το χώρο υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτό που με πληγώνει είναι ότι επειδή εγώ είμαι τελείως κατά του ανταγωνισμού, πολύ κάθετη σε αυτό. Mm-hmm. Πολύ. Δηλαδή είμαι της άποψη ότι έτσι και πας να κάνεις κάτι εσύ τρώγοντας τον άλλον ή κοιτάζοντας τον άλλον τι κάνει, το έχεις χάσει. Έχεις πέσει σε δύο παγίδες. Ή ασχολείσαι με το να ρίξεις το άστρο του, οπότε δεν μεγαλώνεις το δικό σου, ή πέφτεις στην παγίδα των μιμηθείς. Mm-hmm. Και οι δύο μορφές λέει, ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ λάθος. Πάλι μωρό μου φεύγεις, πάλι με αποφεύγεις. Θα θέλα πως να σε δω, να μην νιώθω πόνο. Μα τον νο, χωρίς εσέ. Η κόρη μου δεν θα μπορούσα με τίποτα να την πιέσω στο ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Αλλά πρέπει να σου πω ότι μέσα μου, όπως λέμε, ήρθε μια γριά την πόλη και έφερε το χάσει-χάσει. Παναγίτσα μου, να τη χάσει την ευκαιρία να γίνει τραγουδίστρια. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σκληρός αυτός ο χώρος, Γρηγόρη μου. Στερείσαι πάρα πολύ από την προσωπική σου ζωή. Στερείσαι πάρα πολλές χαρές. Δεν ξέρω αν η κόρη μου έχει την ίδια τύχη με μένα να είναι με έναν άνθρωπο όταν πια μεγαλώσει, που θα αγαπάει τόσο πολύ το όνειρό της και τη δουλειά της και θα την εξελίξει και την ίδια. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις ισορροπία και η οικογένεια σε αυτό το χώρο. Είναι μετρημένη, 5 στα δάχτυλα του ενός χεριού, και όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε διαλυμένες οικογένειες με παιδιά αποχωρισμένους γονείς, από εδώ και από εκεί, 2-3 φορές παντρεμένοι. Καταρχάς, οι άνθρωποι της ΟΠΗΣ δεν μπορούν να κρατήσουν την προσωπική του ζωή κρυφή. Δηλαδή, φέρνεις ένα παιδάκι στον κόσμο και πρέπει το παιδάκι αυτό να μάθει τους 5 επόμενους συντρόφους που θα έχεις. Ενώ αν ήσουν μια διευθύντρια τράπεζας, δεν θα μάθαινε απαραίτητα το παιδί. Αν όχι από σένα, από τα περιοδικά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποιοι είναι οι επόμενοι σύντροφοι εκτός από τον μπαμπά του.